Λοιπόν, για πάμε. Έχουμε παιχνίδι. Εδώ στο Ξέβερ. Μάστερ. Κουσάσεις. Σταματόπουλος, Κουσάσεις. Σταματόπουλος για τρεις. Αστοχός. Σας ξεκίνησε καυτός. Αστιώτης του κάνει καψόνια. Προσθέτει μπάλα για συνεδέξεις, να δίνει συνθέσεις. Αυτός τι έκανε ο Φουγαράς, απλά πήγε σε 5-6-16 μπαρ πριν τις γιορτές. Κόλλησε κόβλι. Παύλα ο Αλεξάνδρος Άκουσιλένα. Αυτός είναι καλά. Καντρατζής έκανε το φάουλ του Τζάμπα. Θα πάει στη γραμμή τον ελεύθερο βολό. Εστοχός. Ξεκινάνε με 4 αναπάντητους πόντους, Κουρουζής. Κάνει χώρο, θα πάρει το τρίποντο. Airball. Δεν έχει ζεστάθει ακόμα. Είναι ακόμα κρύος. Θα ζεστάθει όμως. Θα πάει. Ψάχνεις. Ψηρόπουλο, Τσαπάς. Έξι μηδέν. Κανελόπουλος θα πετύχει με τα άλλα πολλά χέρια. Έχουμε αλλαγές. Μαβούρης. Περάσει. Στο καρδιέ. Βέβαια στο φιντού. Σταματόπουλος έβαλε τα χέρια του από τα δικά του εν τέλει. Την μπάλα περνά εκτός. Αβούρησε. Κουρουζής. Αστοχή επιμένει με φόλο, ό,τι τώρα. Αστιώτης. Κουσάσεις. Πάω Τσάμπα πάνω στο Καντρατζή. Αβόρισε. Κανελόπουλος. Ένα
αφήσει από τους σε Brothers αυτά τα πρώτα 3-40. Το κρατήσει θα διέξει. Κερία τώρα. Αβούρης είναι μόνος του με ταμπλό, ναι. Το πρώτο καλάθι έρχεται 6-8. Και αν θέλετε 3-55 από την έναρξη. 3-52 συγγνώμη από την έναρξη παιχνιδιού. Αρθεί το Μιτζής τώρα. Πολύ ωραία. Αβούρης. Άστοχος. Δίνει στον Αστιώδη. Τσάπας. Αστιώδης. Θα πάει μέχρι μέσα. Αβούρης. Το Κουζής θα αποφύγει πολύ ωραία το Κουσάσι, αλλά δεν θα τελειώσει η φάση. Τσάμπας. Σταματόπουλος. Μάλα στην αγκαλιά του Τσάμπα. Θα πατήσω Αφιερόπουλο. Ασκώδης. Για δύο. Μας έρθει ο Καλαφαριανός. 4-22 πρώτο δεκάλετο. Για το πρωτάθλημα της Μάστερ εδώ στο 7. Αβούρης. Αντομάν, η άμυνα της Φλούτ. Θα κρατήσει, θα κλείσει τον Αστιώτη, αλλά θα τελειώσει τη φάση ούτε αυτός. Τσάπας. Ασπιώτης. Ζαφυρόπουλος για δύο. Λέγω Σταματόπουλος και κουκούσε ο Κανελόπουλος. Αβούρης. Το Κουντουζί. Πολύ ωραία εκείνος. Ούτε τώρα. Τσάσης. Μόνος του, σιγά μην το χάσει. 9-2. 3-18. Διαφορά στους 7. Έχουμε αλλαγές. Παγόπουλος, Αλικανιώτης. Πάμε σε time out πρώτα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν. Επιστρέψαμε. Αβούρης. Επιστρέψεις. Κανελόπουλος. Μαζεύει ο Ζαφ. Σάσης. Αλεκανιώτης. Τσάμπας. Αλεκανιώτης για τρεις. Μέσα! Το πρώτο δεκάλεπτο του Φλούτ. 12-2. Στο συν 10. Κανελόπουλος, υποδέχεται την μπάλα. Από μέσα από
κόκκι οι Brothers. Καμπάς. Τίποτα δεν είναι. Τις άσεις. Γιαννιώτης. Καμπάς. Τις άσεις. Μέσα. 14-2. Ροδίδης. Ροδίδης θα γυρίσει Αμπούρης. Σύνορο. Τσάπα στον Κουσάση. Τσάπας. Αγόπουλος. Ζαφυρόπουλο. Τα δικά του πόδια συγκεκριμένα. Η μπάλα θα περάσει εκτός. Κουμπιζής. Θα πάρει το σκριν για Ανδρέες. Άστοχο, είναι τώρα. Αγόπουλος. Αυτή είναι η κορυφή απέναντί του. Από Σκοζά. Αλγανιώτης. Κουσάσης για τρεις. Μάλιστα. Θυμίζει Βασίλης Πανούλη και Στεφ Κάρι μαζί. Σε αυτό το πρώτο δεκαλεπτό, Αλεξάνδρο. Είναι καλό κορονοϊό τελικά. Δεν ξέραμε ότι έχει τέτοιες... Θα βάζει έτσι κι αλλιώς, με ή χωρίς. Θα πας. Αγωπηλός. Φτάσε. Καλά έκανε γιατί είδε το χρόνο. Δεν ήθελε να δώσει καθόλου στον αντίπαλο. Πριν να εξαντλήσουνε τα δευτερόλεπτα. Του το δίνει αυτό το σύν 15. Αγωπηλός εν τέλει δικαιώθηκε 100%. 19-2, εκπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο. Αγωπηλός. Στο βασικό στη δεύτερη. 19-4. Παγόπουλος. Βαρακάκης. Παγόπουλος. Για δύο. Δεν θα βάλω το λάθη. Μπάλα στα χέρια του καταλάβει. Παναφορά της μπάλας. Αγόπουλος δεν έχει κάνει ένα πολύ δεύτερο πρόβλημα να τελειώσει τη φάση. Αντρατζής. Άστοχος. Κάτσε ο Λεκανιώτης. Δίνει στο Γρηγορακάκη. Δίνει στο Παγόπουλο. Παγόπουλος για τρεις. Είτε τώρα. Καθίς. Κουμπινής θα πάει μέχρι μέσα. Θα του κλέψει την μπάλα.
το συνεχόμενο μετά τις δύο βολές. Ο Κουντουζή έρχεται και αυτό το καλάθι, 21-6. Βραγκάκης. Μένα με ένα 4-0, το σύγχρονο να πάει την κόντου. Σου. Και πάνω τον Μπίκο. Ο Σταματόπουλος θα κινηθεί με 2 ελεύθερες βολές. Η Μπιτζής θα περάσει τώρα στο Μπαγκέ. Αριστερό διάδρομο. Το follow, το δεξί χέρι ο Μπιτζής. Αφήνει την μπάλα σε καλάθι. Λολοφάνερο. Ότι οι Brothers θέλουν να ανεβάσουν την έκταση στο παιχνίδι τους. Νέα πιπή το φάου. Αβούρης. Μέσα. Αβούρης είναι ένας κλασικός σουτέρ. Σε αυτό στηρίζεται το παιχνίδι του. Υπηκά έξω τη γραμμή των 6.75. Αγόπουλος. Τους κόρεψε στο ταψί τώρα εδώ. Παγόπουλος πετυχαίνει ένα πολύ όμορφο καλάθι. Κάνει το 26-11. Επιτυχής. Βλέπει αυτό το τρίποντο να είναι το ξεκίνημα μιας ακόμα εντυπωσιακής εμφάνισης. Τι δούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι
Οι Brothers πέτυχαν 2 πόντους από το 10 λεπτό, τώρα έχουν πετύχει ήδη 12. Κάκι, είναι στο Μπουσάση. Τώρα θα περιμένει όλη την ομάδα να πάει σε ένα 5 εναντίον 5. Αγκόπουλος, Ρακάκης, γρήγορα Ρακάκης, θα συνεχίσει. Παγόπουλος. Παγόπουλος θα πάρει την μπάλα. Σταματήσε σε τη γραμμή των 6.75. Θα τολμήσει το τρίποντο. Άστοχος. Παγόπουλος. Σάσης. Το 6-16, 19-2, το μείον 17, το μείον 17 στο μείον 10. Παγόπουλος. Μπραγκάκης. Σταφυρόπουλος. Άσχετος. Βαφούρης Μπαζέβη. Ροδίδης. Ψάχνει συμπαίκτη του. Βάζει τα χέρια ο Αλέξανδρος, καταλήγει μπάλα στον Παγόπουλο. Αμπορείς. Μείον 8, έχουν μειώσει ακόμα περισσότερο. Παγόπουλος. Δεν έπαλα καμιλιά κουμπάει στο Αφιλόπουλο. Και απέναντι το Κανελόπουλο για να δούμε αυτή τη μονομαχία. Τον δύο ψηλό. Ζαφ θα πάρει το φάουλ. Σε ακόμα ένα τρίποντο. 29-18 σε ένα πολύ σημαντικό χρονικό διάστημα. Κόντρα στο momentum του παιχνιδιού. Δίνει ακόμα μία πολύτιμη λύση.
για τους γηπεδούχους και τους επαναφέρει στο σύν 11. Για 2 ήταν έτσι. Για 3, για 3, 26-18 γίνει 29-18. Αγωγλός. Ακόμα μία χορευτική ενέργεια από τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να καταφέρει το πιο δύσκολο να μοιάζει πάρα πολύ εύκολο, αλλά μην το τολμήσετε στο σπίτι όσοι το παρακολουθείτε και με παίρνετε μετά τηλέφωνο και μου κάνετε παράπονα ότι έχετε τραβήγματα, φλάσεις και τους λοιπούς μυϊκούς τραυματισμούς. Ροβίτης, μην πάτε και το κάνετε σε κανένα παιχνίδι και δεχτείτε καμία τάπα και μου λέτε μετά μα αυτός γιατί το κάνε. Λοιπόν, 31-18. Πισάσεις. Σταματόπουλος διέκαψε την πασά. Για 1-18 πάμε σε time out. Επιστρέψαμε. Κατρατζής. Αβούρης. Νεκνοή. Σίδερο. Τέλος ημιχρόνου. 31-18 στους 13 πόντους η διαφορά. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λοιπόν, οι κυβερνήτες ξεκινάνε με καλάθι. Τέσσερα, 20. Πίντος. Ό,τι είπαμε. Τα 4-20 σε αυτές τις πρώτες στιγμές του τρίτου δεκαλέπτου. Πίτος που του ζεις. Μεγάλη πάσα, κακή πάσα. Ας πει ότι σου πισάσει. Ο πισάσεις γλίτωσε. Ας πω ότι όμως έκανε περιττή τρίπλα εδώ. Έπρεπε να το μπουμπονίσει κατευθείαν. Αλλά ήθελε μέσω της τρίπλας να βρει καλύτερη ισορροπία. Προφανώς. Κουσίς. Thank you.
Κουρουζής. Πάει με τη μέσα, θα πάρει το φάουλ. Δεν θα έχει δικαίωμα για δύο. Τις για τρεις, όχι. Κουτουζής. Πίτος. Πάρει τον φάρο από τον Τζάμπα. Και θα πάει και αυτός με τη σειρά του στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Μέχρι του, Ζάσης, Παγκοστρή. Μαγόπουλος, Ασπιώτης, και πάλι στο Μαγόπουλο από τη γωνία για τρεις. Όχι. Κάτω το καλάθι. Σε πρώτο χρόνο δεν θα καταφέρει κάτι. Ούτε σε δεύτερο. Ας και ότι τρέπει και στο παρκή. Λίγο ατσαλά η αλήθεια είναι. Ας και ότι και 51. 34. Ήταν σε δύο. Κανελόπουλος στο στοχή. Με φάου. Μαγόπουλος. Αυτόδης. Μαγόπουλος προσποιείται. Αυτόδης. Μπουσάση. Μαγόπουλος. Για δύο. Μέσα. Κατάγε. 36-22. Έκανα 5 διαφορά στους 14. Πολύ ωραία μεγαλάθη από ποιον άλλο από τον αυτοσκόρερ αυτής της ομάδας
Σας πήγε μέχρι μέσα. Αβόρης. Τζιτζής. Τέσσερα και 25. Ασπιώτης. Ζαχυρόπουλος. Να γυρίσει. Να σωθεί. Για 3 μέσα! 36-27! Πολύ μεγάλο καλάθι! Πάμε σε time out! Μέσα! Σταματόπουλος απαντάει στο τρίποντο του Πιντουζή! 39-27! 3-18 κατά το τέλος. Κουντουζής, κι αυτό, κι αυτό έχει πάρει φωτιά. 39-30 από τον Παύλο Κουντουζή, τον ηγέτη αυτής της ομάδας. Τα χέρια του καίνε, έχουν ζεσταθεί για τα καλά. Αυτό είναι ένα σύνοπλο. Μπιτζής ελέγχει. Ροδίτης. Κουτουζής. Κουτουζής. One more show. Τρίποντο πάρτι. Νικοδεσπότη τον Παύλο Κουτουζή. 39-33. Πολύ κακό νέο για τη Φλούτ. Στο γεγονός ότι έχει βρει ρυθμό. 2-20. Παγόπουλος θα πάρει το φάουλ. Παγόπουλος, Γρηγορακάκης για 2, σιδερό. Ο Μπιτζής ελέγχει, θα κάνει το φάουλο ο Γρηγορακάκης ο Μπιτζή. Ένα φάουλ το οποίο στέλνει τον Μπιτζή στη γραμμή των ελευθεροβολών. Κακό φάουλ. Κουσάσεις για 3, όχι τώρα. Νέα καλή άμυνα. Το τρίτο δεκάλεπτο ανήκει εξ ολοκλήρου στους Brothers. Και ο λόγος έχει ονοματεπώνυμο. Παύλος Κουτουζής. Ο Πάδος Σταματόπουλο. Πάμε σε time out. Thank you.
39-36. Κουσάσεις. Με ταμπλό θα στοχίσει. Προδίτης. Έχει απέναντι το Γρηγοραγκάκι. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Μπιτζής. Καλαματιανός, αστοχή. Τον ριμπάουντ από ποιον, Σταματόπουλος. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Κουσάσεις. Μπιτζής θα βγάλει εκτός. Γρηγοραγκάκης. Παγόπουλος. Σαμπρωτή πάνω στο Καλαματιανό, θα του πάρει το φάουλ. Νομίζω αυτό το φάουλ του Καλαματιανού στέλνει τον Παγόπουλο στη γραμμή των ελεύθερων βολών, είναι το πέμπτο ματικό. Έστωρο Σιμπρωτή. Έχουμε και στη δεύτερη. Προδίδης. Επίσης τον Κανελόπουλο θα δώσει στο Ζαφυρόπουλο. Δημιουργία Νίκου Παγόπουλου. Εκτέλεση ο Ζαφ. 43-36. Ροδίτης, Κουτουζής για 3. Όχι. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου. 43-36. Μας περιμένει μεγάλο τέταρτο δεκάλεπτο. Σε πολύ λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Τελευταίο δεκάλεπτο. Και απέναντι τον Καλαματιανό. Θα πάρει το screen και κερδίσει και το foul. Θανάση, δεν παίρνει iPhone το πιστή. Πού? Το iPhone θέλει. Λάθος πάσα. Κύσμα, κύσμα, κύσμα.
Καλαμαδιανός. Μπιτζής. Θα πάρει το φάουλ. Ο Μπιτζής. Έχουμε ντέρμπι. Παγόπουλος. Ζαφυρόπουλος. 47-43. Μπιτζής. Από τον κύριο με το νούμερο 20. 49-43. Έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή συμπληρωματική. Κάνει πράγματα και θάματα όπως εδώ. Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού σε ένα χρονικό σημείο που νιώθουν την πίεση των Brothers όσο ποτέ άλλοτε. Εκείνος το παίρνει πάνω του, παίρνει την ευθύνη. Και δημιουργεί. Όχι διαφορά ασφαλείας σε καμία περίπτωση, αλλά μια σημαντική διαφορά δεδομένων των συνθηκών και του παιχνιδιού. Με τον χρόνο παρόλα αυτά να γράφει 7-21 για το τέλος, μια ολόκληρη ζωή. Για διαφορές σαν αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κλειστό του 7. Παγόπουλος. Τσάπας.
Συντριών πόντων, ο Σταματόπουλος στο αστοχή Τσάπας. Θα πάρει την μπάλα, δίνει στο Σταματόπουλο. Θα πατήσει, θα κόπει καθαρά τον Κανελόπουλο, εκπληκτικό. Κουντουζής, κοστίτε, Καμπρατζής. Θα πρέπει να βάλουν το πόδι στο φρένο, να βάλει σε πιο λογικές επιθέσεις τώρα οι Brothers. Κουντουζής, δεν θα ευστοχίσει. Τσάπας. Γκαγκής, από μέση απόσταση, όχι. Με φανερό του που στοιχίζει η μακράπουση από τα παρκέ. Είναι εκτός ρυθμού. Έχουμε φάουλ, Τσάπα στο Κουντουζή. Λοιπόν, έχει δοθεί τεχνική ποινή στον Κουντουζή. Αν ισχύει αυτό που άκουσα, είναι η δεύτερη νομίζω. Λοιπόν, είναι η δεύτερη τεχνική ποινή στον Κουντουζή. Και πέμπτο φάουλ του Τσάμπα. Λοιπόν, είναι μεγάλο πλήγμα τώρα αυτό για τους Brothers. Το ότι ο ηγέτης τους δεν θα τους βοηθήσει σε αυτά τα τελευταία 6 και 9 που απομένουν. 49-43, πάμε σε ένα time out και πιστεύουμε σε λίγο. Λοιπόν, για πάμε. Ροδίτης. Κανελόπουλος. Εκεί κάνει φάουλ στο ξεκίνημα. Σαράντα εννιά, σαράντα τρία. Μπάλα για Φλούντ. Και το διακύβευμα για τους Brothers είναι πάρα πολύ απλό. Πώς θα συμπεριφερθούν χωρίς Κουντουζή στην πεντάδα. Μπιτζής. Λέτε, να αναλάβει αυτό, για να δούμε. 51-46. Καλόπουλος. Γεωργακάκης. Εξάσεις. Σίδερο. Αβουρίς. Ροδίτης είναι μόνος, θα το πάρει. Ναι! 51-40 αυτό. 5-4. Μεγάλο παιχνίδι. Μεγάλο ντέρμπι. Εδώ στο 7.
ανάμεσα σε δύο ομάδες που θέλουν πάρα πάρα πολύ την νίκη. Η κάθε μία στην παρούσα φάση για διαφορετικούς λόγους. Γιαφυρόπουλο, Γιαφυρόπουλος τι έβαλε, 53-48. Ασπότης ήταν και φάου. 4-35. Μπιτζής για τρεις, όχι, ακόμα μια καλή άμυνα. Δυσκολεύονται δύο ομάδες να σκοράρουν, πράγμα λογικό. Καθότι όσο περνάει η ώρα, η μπάλα ζυγίζει όλο και πιο πολύ, γίνεται όλο και πιο βαριά και την ευθύνη θα την πάρουν οι πιο ψύχρεμοι. Το έλεγα λίγο διαφορετικά, αλλά θα μας κόψει. Οπότε ας μείνω εκεί. Καλαμαγιανός θα παίξει με πλάτη, θα γυρίσει. Ο Φυρόπουλος μαζεύει 2-45. Σταθερά κρατάνε το προβάδισμα στους 6 πόντους. Έχει κολλήσει το σκορ στο 54-48 σε αυτό το χρονικό σημείο του παιχνιδιού. Παγόπουλος, ο Κουσάς έχει οπλήσει, περιμένει. Ο Παγόπουλος θα το πάρει μόνος του. Όχι, μπιτζί στο αμυντικό. Και δίνει στο Ροδίτη. Αβούρης θα πάρει το τρίποντο. Το ριμπάω το αυτό Δρακάκη και θα δώσει το Κουσάση. Θα μπούμε σε λίγο στα τελευταία 120 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Ενό σπουδαίου παιχνιδιού, Παγόπουλος. Δεν υπάρχει λόγος να πάνε σε γρήγορη επίθεση. Εκτός αν τους δοθούν οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες. Κοιτάξτε πάσα. Σταματόπουλος δεν το εκμεταλλεύτηκε. Τι πάσα του έβγαλε ο Παγόπουλος. 1-52. Ροδίτης. Μπιτζής, θα πάει κάτω το καλάθι. Τι έβαλε. 54-50. Και θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. 1-42. Δεν χρειάζεται να πούμε πόσο σημαντική είναι αυτή η βολή, διότι αν τη βάλει το παιχνίδι πάει στη μία κατοχή πλέον και για ψυχολογικούς λόγους θα σημαίνει πολλά για τους brothers και με το χρόνο στο 1-42 για το τέλος. Ο Μπιτζής ευτοχή κάνει μεγάλο παιχνίδι τώρα στο finish, το παίρνει πάνω του και με 5 μαζεμένους πόντους μειώνει στους 3.
Ζάσης. Παγόπουλος. Δρακάκης για τρεις. Αστοχή. Καλαματιανός μαζί του και για να δούμε. Έχουν ευκαιρία ακόμα και να σοφαρίσουν. 1-20. Αβούρης. Μπιτζής. Κεντρικό διάδρομο καθαρό. Ο Ζαφυρόπουλος θα βγάλει την μπάλα εκτός. Ο Μπιτζής φλερτάρει εκεί. Πρέπει να προσέξει. Time out ζητάει ο Καράμπελας εδώ από κάτω μου. 1-13. Γυρνάμε σε λίγο. Λοιπόν, 1-13. Αβούρης. Ροδίδης. Η Σάση θα κλέψει. Και θα κρατήσει να βάλει το πόδι στο φρένο. Σταματόπουλος ακολουθεί. 56-51. Και για να δούμε αν αυτό το λάθος στοιχίζει στις μπράδες. Ένα φθηνό λάθος Μπιτζής για να απαντήσει. Όχι. Η μπάλα το κουσάσει. Η μπάλα για την κλουμ. Ο Κουσάσης φωνάζει παρόν την πιο κρίσιμη στιγμή και με ένα κλέψιμο και με αυτό εδώ. Με αυτήν εδώ τη φάση που έβαλε τα χέρια του στη φωτιά. 52-4, 56-51 στο συν 5. Κάνουν φάουλ το στέλνω στις βολές γιατί ρισκάρουνε τώρα. Ρισκάρουνε στο... Αν είμαστε σαν επίπεδο Ευρωλίγα, το λάθος είναι, το φάουλ είναι λάθος. Δεν το συζητάμε, με διαφορά στους 5. Αφήνεις να πραγματοποιήσουν όλη την επίδεση. Λοιπόν, 57-51. 46-1. Παιχνίδι δύο κατοχών. Παιχνίδι τριών κατοχών. Για να δούμε πώς θα διαχειριστούν. Χρειάζεται ένα μεγάλο καλάθι. Ροδίτης. Ο Ροδίτης πήρε το φάουλ. Πρώτη 58-52. Σταματόπουλος. Γίνει το φάουλο το Πανελόπουλο. Στα 34 γενιά. Πίσω στο τεστ του Κανελόπουλου. Τους έκανε το πέμπτο φάουλ. Την κάνει και τη διαφορά τώρα, δεν ξέρω αυτή από που σώσεις. Ροδίτης. Ροδίτης. Γιατρής από μακριά τι πήγε να βάλει. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ το παιχνίδι τελειώνει. Η Φλούρ θα πάρει μια δύσκολη μεν. Σπουδαία δεν νίκη. Για την συνέχεια του πρωταθλήματος, πολύ μεγάλο παιχνίδι παρακολουθήσαμε και από τις δύο ομάδες. 60-52, νίκη για τη Φλούρ. Καλό βράδυ σε όλους.